Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι έγινε την κατάλληλη στιγμή, γιατί συζητιόταν το πολυνομοσχέδιο εκείνες τη στιγμή, για να ξεφύγει η κυβέρνηση τη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο και να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Από ό,τι όμως αποδείχτηκε στη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, αυτό ακριβώς έκανε η Νέα Δημοκρατία, μεγάλο μέρος της τουλάχιστον, καθώς και κάποιες από τις παραφιάδες της Νέας Δημοκρατίας σταμάτησαν να συζητάνε για το πολυνομοσχέδιο, ενώ ξέραν ότι θα ακολουθήσει συζήτηση για τη συμφωνία και μιλάγανε από εκείνη τη στιγμή για τη συμφωνία αυτή. Είναι προφανές ότι κατάλαβαν ότι τα άσφαιρα πυρά με τα οποία αναφερόντουσαν στο πολυνομοσχέδιο για μη καθαρή έξοδο, για νέα μνημόνια, για νέα μέτρα, για νέο αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές, δεν ήταν μια βολική συζήτηση για να τη συνεχίσουν και έπρεπε επίσης να κρύψουν την αδυναμία τους να απαντήσουν στην πρόκληση της κυβέρνησης να συζητήσουμε με σοβαρότητα για την επόμενη μέρα. Και με μια απότομη στροφή στις ρίζες της πιο πρωτόγονης, πιο σκοτεινής παράδοσης της συντηρητικής παράταξης, αυτής που σοβαροί ηγέτες της στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει να απολακτήσουν με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, άλλαξαν τη θεματολογία και κύλησαν στην εύκολη ακροδεξιά, υπερπατριωτική και από ορισμένους θα πω και πατριδοκάπηλη επιχειρηματολογία. Η δεξιά λοιπόν στο γνωστό πανάρχιο γήπεδό της. Να διαγράφει μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά από αλλεπάλληλες βέβαια αυτοαναιρέσεις των θέσεών της, μια πολυετή πορεία που είχαν χαράξει προηγούμενοι ηγέτες της προς μια έντιμη και βιώσιμη λύση των σχέσεων με τους βόρειους γείτονες, αλλά ταυτόχρονα και μια πορεία σταθεροποίησης της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, στο χώρο της κέντρο-δεξιάς από αυτόν της σκοταδιστικής δεξιάς. Φαίνεται ότι η ακροδεξιά ομάδα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έπεισε χωρίς ιδιαίτερο κόπο τον πρόεδρό της ότι η μόδα σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι η κέντρο δεξιά, αλλά μια άκρα δεξιά με δυσδιάκριτα όρια από πολιτικά μορφώματα που εμπνέονται από τις απαξίες του εθνικισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της εθνικής απομόνωσης. Ξεχνώντας βέβαια ότι στις χώρες που αυτή η μόδα έχει πέρασει, η συντηρητική παράταξη δεν είναι συνήθως ενιαία, αλλά αυτό αφορά τους ίδιους. Με αυτή τη γραμμή λοιπόν άρχισε η Νέα Δημοκρατία να καλοβλέπει το ακροατήριο της Χρυσής Αυγής, μιας και διαπιστώνει εδώ και καιρό την αδυναμία της να αντλήσει ψήφους από την υπόλοιπη κοινωνία, μπαίνοντας σε έναν ιδιότυπο, όχι και πολύ καλυμμένο, αλλά επικίνδυνο ανταγωνισμό μαζί της, με τη Χρυσή Αυγή. Προσωπικά, σκεφτόμενος όλα αυτά, μου δημιουργείται και μια γενικότερη απορία. Πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί άραγε να παίξει ο ανθρώπινος παράγοντας σε κρίσιμες στιγμές που συμπίπτουν με πολιτικές ανακατατάξεις? Εν προκειμένου, πόσο ρόλο μπορεί να έπαιξε το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς δεν χώνεψε ποτέ του την ήττα του από το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, έτσι που να φτάσει να μην παραδώσει ο ίδιος την Πρωθυπουργία στο σημερινό Πρωθυπουργό? Όταν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, πολιτικοί ηγέτες τεράστιου διαμετρήματος από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, που θα ήταν ασέβεια να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις, έχουν δεχτεί την ήττα τους με αξιοπρέπεια. Και αν η προσωπική αυτή διάσταση των πραγμάτων έχει παίξει πραγματικά καθοριστικό ρόλο στη στροφή της Νέας Δημοκρατίας,
Τι συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάλει για το κόμμα αυτό, την πολιτική του φυσιογνωμία, την ηγεσία του και τον αρχηγό του? Δεν νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά είναι μόνο δικά μου. Από ό,τι διαβάζουμε στα ΜΜΕ, από ό,τι βλέπουμε και ακούμε και στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς ορισμένες φορές αυτά δεν ψιθυρίζονται αλλά λέγονται δυνατά, τα ερωτήματα αυτά κυκλοφορούν και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Πρόταση δυσπιστίας, λοιπόν. Άραγε, σε ποιον δυσπιστεί κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης? Στην κυβέρνηση, διότι είναι δήθεν επικίνδυνη και ενδοτική, ή μήπως στο κόμμα του, στα στελέχη του που πάρα πολλά δυσφορούν στην ενότητα του κόμματός του? Έχει άραγε σκεφτεί μήπως θα πρέπει να είναι δύσπιστος και περισσότερο ίσως απέναντι σε αυτούς που του έχουν επιβάλει την ακροδεξιά στροφή? Μήπως τον περιμένουν στην επόμενη στροφή? Δεν θα τα πιστεύω άσκοπο να το σκεφτεί και αυτό. Κατηγορήθηκε η κυβέρνηση ότι έφερε τη συμφωνία με απότερο στόχο να δημιουργήσει προβλήματα στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Μα αν η Νέα Δημοκρατία είχε μία και σταθερή θέση σε αυτό το ζήτημα, αυτή που ξέρουμε από το 2008 και μετά, θα υπήρχε θέμα ενότητας? Ή μήπως εννοούν ότι θα έπρεπε να περιμένει η χώρα να ξεκαθαρίσει πρώτα η Νέα Δημοκρατία την άποψή της και μετά να αποτολμήσει να λύσει ένα πολύχρονο αγκάθι στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία της? Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε κάποια στιγμή, μεταξύ των άλλων, το θέμα να παραπευθεί για το μέλλον, παρόλο που θεωρεί μάλιστα ότι σήμερα οι συνθήκες ήσανται ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη λύση του. Ελπίζω να μας συγχωρέσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν περιμέναμε άλλα 26 χρόνια για να καταλήξετε τι θέλετε, με ποιον είσαστε και κατά πού θέλετε να τραβήξετε. Κύριε Σπαρτινέ, τελειώνω. Παρακαλώ. Τελειώνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός μας κάλεσε στην κυβέρνηση επειδή η κοινωνία είχε πέσει στα δύσκολα και εμείς αποδεχτήκαμε την εντολή του για να βγάλουμε τη χώρα από τα δύσκολα, να τη βγάλουμε από τα μνημόνια, να τη βγάλουμε από την περίοδο της διαπλοκής, του πελατειακού κράτους, των σκανδάλων της Siemens, της Novartis, από την ανάπτυξη των offshore. Καλώς, να λύσουμε και το παλιό αγκάθι των σχέσεων με τη Φύρομ μέσα στα πλαίσια μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής. Δεν τρομάξαμε, ούτε τρομάζουμε. Συνεχίζουμε. Ελάτε, κύριε Αυτή Σπαρτινέ, την πορεία δεν θα την ανακόψει κανείς από τους επαγγελματίες του πατριωτισμού και των offshore. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.